παιδιά, τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είσαστε καλά, να ευχηθώ καλή χρονιά, γιατί εσείς θα το δείτε αυτό το βίντεο μετά, αφού έχει αλλάξει χρονιά. Εγώ μαζί με τον Αλέξανδρο ξεκίνησαμε πάρα πολύ πρωί, 7 η ώρα ήμασταν στο δρόμο και ήρθαμε γιατί έπρεπε να κάνω κάτι δουλειά εδώ στους παππούδες μου, τέλος παντών, που είναι στο εξοχικό μας. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα τα δυο μας να κάνουμε αυτές τις δουλειές που έπρεπε να κάνουμε για τους παππούδες. Και λίγο να περπατήσουμε εδώ στη θάλασσα. Ήρθαμε στη θάλασσα, περπατήσαμε, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, βγάλαμε τα βιντεάκια μας και τώρα γυρνάμε πίσω για να γυρίσουμε Αθήνα, να ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το ρεβεγιόν, να κάνουμε τα μπανάκια μας, να φτιάξουμε τη βασιλοπιτούλα μας και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ ο ροπός το χειμώνα είναι ένα όνειρο. Πάρα πολύ ωραία η επιλογή του να έρθω εγώ να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω από τους παππούδες, να πάρω και ένα κρέας. Τώρα περιμένω να μου φέρουν από το κρεπολίο ένα κρέας που έχω παραγγείλει και του ζήτησα να μου το φέρουν στο αυτοκίνητο. Να το. Ήταν πάρα πολύ ωραία η επιλογή μου λοιπόν να έρθω εγώ έτσι λίγο με τον Αλέξανδρο. Τον πήγα και στη θάλασσα, ακούμπησε και λίγο άμμο το παιδάκι που πού να ακούμπησει άμμο. Τώρα και με όλη αυτή την κατάσταση θα είχαμε κάνει εκδρομούλες και το ένα και τ' άλλο, αλλά εν τω μεταξύ βλέπω, είμαι τώρα στο λιμάνι του Οροπού και βλέπω πάρα πολύ κόσμο να κινείται που δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι. Αυτός και είναι από εδώ τις τριγύρω περιοχές, δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω εγώ εικασίες. Λοιπόν, σας αφήνουμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Στο μυαλό μου ότι θα φορέσω, αλλά θυμήθηκα, βασικά βρήκα μέσα στην ντουλάπα μου αυτό εδώ πέρα το τέλειο top, το οποίο έχω και ένα πάρα πολύ ωραίο φασμάτινο σορτσάκι και θα το φορέσω μαζί με ο πακαλσόν και με κάτι μοκασίνι με τα κούνι που έχω. Και ενώ είχα να φορέσω ένα απλό μαύρο χρωματάκι στο μυαλό μου, τελικά θα βάλω αυτό εδώ πέρα που έχω να το βάλω και πάρα πολύ καιρό και δεν χρειάζεται ούτε κοσμήματα τίποτα. Δείτε εδώ πέρα τι ωραίο που είναι και πόσο ωραίο γυαλίζει, το δείτε. Είναι φοβερό. Αυτό το ρούχο το είχα πάρει τα πρώτα Χριστούγεννα μαζί με τον Κανάκη.
Ήτανε κάπου να πάμε, δεν θυμάμαι τώρα, που μαζί με τους φίλους του να πάμε. Είχαμε πάει σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί, όχι μπουζούκια. Δηλαδή έχω πάει δύο φορές στη ζωή μου και αυτά τέλος πάντων με το ζόρι. Ποτέ δεν μου αρέσανε. Είχαμε πάει σε ένα νυχτερινό μαγαζί τέλος πάντων για να γιορτάσουμε νομίζω τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω Χριστούγεννα ήταν. Γιατί θυμάμαι ότι ήταν τα πρώτα μας Χριστούγεννα μαζί. Γιατί Πρωτοχρονιά είχαμε ξαναπεράσει μαζί. Και. Δείτε. Είναι τέλειο. Είχα πάρει αυτό εδώ. Είχα κατέβει κάτω στο κέντρο της Αθήνας γιατί ήθελα να βρω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και είχα πάρει αυτό εδώ και το έχω κρατήσει. Καλά, μην φανταστείτε, το έχω βάλει και δύο φορές στη ζωή μου. Τρεις μεταβίες, μην νομίζετε, μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Οπότε, αυτό θα φορέσω σήμερα. Εγώ είμαι έτοιμη, τώρα πρέπει να ετοιμάσω τον Αλέξανδρο, ο οποίος με κοιτάζει μέσα στα μάτια. Λοιπόν, έκανα αυτό το χτένισμα το οποίο έκανα και τις προάλλες, που σας έλεγα ότι δεν μου πολύ αρέσει, αλλά είπα να το κάνω διότι θα είμαι πιο άνετη και να φάω και περισσότερο. Βρήκα λοιπόν που λέτε αυτή εδώ πέρα τη μαύρη την κορδέλα που κάνει σαν ραφή στο πλάι, αυτή εδώ και την έβαλα στα μαλλιά, νάτι, αυτή εδώ. Είναι μια κορδέλα την οποία την είχα πάρει όταν παντρευτήκαμε με τον Κανάκη, που ήθελα να του τυλίξω ένα δώρο που του είχα στείλει στο σπίτι. Του είχα πάρει μανικετόκουμπα για την ημέρα του γάμου και του τα είχα στείλει σπίτι, οπότε τα είχα τυλίξει. Εδώ πέρα δεν μου έχει κάτσει κάτι καλά, αλλά δεν πειράζει. Για το μάτι. Τελικά δεν φόρεσα οπά καλσόν, φόρεσα ένα άλλο καλσόν που έχω που έχει πάνω. Γιατί τρεμοπαίζουν τα φώτα. Που αβούλες και αυτά που σα είπα, το σορτσάκι και το μπλουζάκι. Και είμαι έτοιμη να πάω να αλλάξω χρονιά. Θα σας αφήνω τώρα να αλλάξω και τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος θα φορέσει αυτό εδώ πέρα το λευκό του πουκαμισάκι με το παπιονάκι και ένα μπλε σκούρο παντελόνι που μας πήρε ο κουμπάρος μας που μας πάντρεψε για τον Αλέξανδρο, δώρο για τα Χριστούγεννα και είναι πάρα πολύ όμορφο. Έτοιμος και ο Αλέξανδρος για την αλλαγή της χρονιάς. Τα παπούτσια νομίζω δεν του αρέσουν καθόλου, είναι από τις πρώτες έτσι... η πρώτη, όχι πρώτη επαφή, αλλά τις πρώτες φορές που φοράει παπούτσι. Όπα, να μην βρω και πουθενά. Αυτό εδώ πέρα δεν θέλει να καθίσει εκεί, ας κατέβει. Άμα θέλει να κατέβει, ας κατέβει. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας αφήνω για να ανέβω, να μαζέψω λίγο βασικά. Γιατί τώρα που ετοιμάστηκα, τα έχω κάνει χάλια και εγώ θέλω το σπίτι να είναι στην εν τέλει όταν θα αλλάξει ο χρόνος και δεν θα είμαι εδώ, θα είμαστε πάνω. Αχ, και θα σας δώσω λιγάκι.
Πολλά, εύχομαι η νέα χρονιά να μπει τέλεια σε όλους, να περάσατε υπέροχα και να περάσετε όλες αυτές τις μέρες μέχρι τα φώτα. Τι είναι, Αλέξανδρε? Τι είναι, έπεσε η πουπίλα? Έπεσε η πουπίλα και έχουμε πάθει πανικό. Τολμώ να παραδεχτώ ότι έχει μια πάρα πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Όχι ότι μου αρέσει, Χριστούγεννα, εγώ ξέρετε, θέλω να κάνω με βροχές και τέτοια πράγματα. Αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα με ήλιο, πολύ λίγα συννεφάκια. Δεν ξέρω γιατί θέλω να το παίξω με το ρολόγο σε αυτή τη στιγμή. Έτσι μου ήρθε, έτσι μου βγήκε. Λοιπόν, πάλι να σε ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Μέχρι του χρόνου τέτοια μέρα να μας βρει όλους εδώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και να είμαστε καλά. Εμείς τώρα κατευθυνόμαστε προς το σπίτι των γονιών του Κανάκη για να φάμε εκεί πέρα όλοι μαζί με τους γονείς του και τα αδέρφια του. Και μετά να επιστρέψουμε στο σπίτι που γιορτάζει και η μαμά μου. Έτσι λίγο να καθίσουμε. Και χρόνια πολλά στις βασιλικούλες, τους βασίλιδες, σε όποιον γιορτάζει, τέλος πάντων, όποιος έχει γιορτή. Εύχομαι και ο Άγιος Βασίλης να σας έφερε ό,τι θέλατε ή να σας φέρει μέσα στη χρονιά ό,τι θέλετε. Αυτά. Επιστρέψαμε στο σπίτι μας. Ο Αλέξανδρος έκανε το μπανάκι του, έπλυνε τα δοντάκια του. Και τώρα παίζουμε εδώ πέρα με το δώρο του Άγιου Βασίλη. Θέλω να σας πω ότι αυτά εδώ πέρα τα κυβάκια είναι πανέμορφα. Από Little Dutch, αυτή είναι η εταιρεία. Αυτό είναι το δώρο που του έφερε ο Άγιος Βασίλης. Είναι τα πιο όμορφα κυβάκια που έχω δει. Υπάρχουν πάρα πολλά σε αυτό το στυλ. Αλλά αυτά εδώ πέρα είναι πολύ όμορφα. Από τη μία πλευρά έχει μία καμιλοπάρδα, αλλά από την άλλη τους αριθμούς. Από την άλλη έχει διάφορα ζωάκια και από εδώ έχει διάφορες έτσι μελισσούλες, φρουτάκια, τον ήλιο, έχει διάφορα πράγματα. Έχω ακούσει ότι ασχολούνται τα παιδάκια με αυτό. Από όποιον γνωστό φίλο, δεξιά-αριστερά, από αδερφές κλπ. Έχουμε μιλήσει γιατί του έλεγα ότι θέλω να το πάρω δώρο φέτος τα Χριστούγεννα. Αυτό εδώ μου λέγανε τα παιδιά σου ασχολήθηκαν πολύ. Μέχρι στιγμής ο Αλέξανδρος, δεν έχει δείξει και τρελό ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια, αλλά Και τα δωράκια που μας φέρανε πάλι από Little Dutch είναι αυτός εδώ πέρα. Το γκαράζ είναι στην ουσία. Βάζει αυτοκινητάκια εδώ πέρα και πέφτουν σιγά σιγά και καταλήγουν εδώ. Και πάλι από Little Dutch. Αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που είναι ζωολογικός κήπος και έχει διάφορα ζωάκια. Τα οποία τα βρίσκει ο Μικρούλης και βασικά είναι φιγούρες. Καθίστε να σας ανοίξω, να σας τα δείξω. Να, εδώ είναι το αυτοκινητάκι που σας έλεγα για το πάρκινγκ και εδώ πέρα είναι τα διάφορα ζωάκια που έχει. Είναι ξύλινα έτσι μεγάλα που δεν μπορούν να και να τα βάλει στο στόμα, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να τα φάει. Αυτά από Little Dutch, τα οποία με έχουν ξετρελάνει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει σαν εταιρεία πάρα πολύ και έχουν πολύ ωραία έτσι σχεδιάκια. Πολύ ιδιαίτερα παστέλ χρώματα, όμορφα, πολύ κομψά. Έφτασε 2 Γενάρη για να σας πω. Να σας αποχαιρετήσω βασικά, να σας ξαναπώ καλή χρονιά παιδιά, να είστε καλά, εύχομαι του χρόνου τέτοια μέρα πάλι να είμαστε όλοι εδώ, αυτό είναι το σημαντικό και να έχουμε την υγεία μας και εύχομαι το 2021 να είναι πραγματικά μια καλύτερη χρονιά, την περιμέναμε όλοι πώς και πώς, θέλω να ελπίζω αν και ξεκινάει με καραντίνα να μην τελειώσει έτσι.
όπως ήταν το 2020, να είμαστε καλύτερα και μέχρι το καλοκαίρι τα πράγματα να έχουν φτιάξει και να έχουν διορθωθεί. Τέλος πάντων, θα δούμε, εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε. Εχθές δεν έκλεισα το βίντεο γιατί γυρίσαμε από το σπίτι των γονιών του Κανάκη και μετά πήγαμε στη μαμά μου η οποία γιόρταζε. Και μετά το μόνο που ήθελα ήταν να κατέβω να κάνω ένα μπάνιο και να κοιμηθώ, γιατί είχα να κοιμηθώ δύο βράδια σωστά. Το πρώτο επειδή ο Αλέξανδρος έκανε πάρτι. Πριν την αλλαγή της χρονιάς, ο Αλέξανδρος εκείνο το βράδυ πραγματικά δεν είχε όρεξη για ύπνο, είχε όρεξη για παιχνίδι όλο το βράδυ. Και μετά με την αλλαγή της χρονιάς που καθίσαμε λίγο, παίξαμε, μην φανταστείτε, του βάλαμε χρήματα με το πλάνο που είδατε, τίποτα. Κάτι μάρκες είχαμε από ένα παιχνίδι, από μια ρουλέτα που είχαμε πριν κάτι χρόνια και παίζαμε έτσι στην αλλαγή της χρονιάς. Και μετά πρέπει να σηκωθούμε πάρα πολύ νωρίς για να πάμε στο σπίτι των γονιών του Κανάκη, οπότε δεν κοιμήθηκα καθόλου καλά δύο βράδια και χθες από τις 9 είχα αρχίσει να βλέπω αστεράκια. Όχι ότι κοιμήθηκα πάλι πολύ νωρίς, μέχρι να κάνω ένα μπάνιο, μέχρι να στεγνώσω ένα μαλλί, μέχρι να φτιάξω έτσι λίγο το σπίτι, να το συμμαζέψω να κάνω. Η ώρα πήγε 12.30 για να με πάρει ο ύπνος και έχω τώρα τρία βράδια που αργώ πολύ να κοιμηθώ. Ενώ με το που έπεφτα, μετά το πολύ από 5 λεπτά ξερενόμουν, είδα ότι είχα ξεχάσει να ψεκάσω και λίγο από το σπρέι. Πώς το ξέχασα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω. Θα τα πούμε πάλι σύντομα με νέα βιντεάκια. Θα προσπαθήσω το 2021 να έχουμε περισσότερα βίντεο, αν όχι κάθε εβδομάδα. Τις περισσότερες εβδομάδες του χρόνου θα προσπαθήσω να έχουμε δύο αντί για ένα. Θα δω πώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Γεια σας!